Επιτρέψτε μου πριν πω στην ουσία του νομοσχεδίου να δηλώσω ότι σήμερα στο Σύνταγμα στις 8 το βράδυ πραγματοποιείται ένα μεγάλο συλλαλητήριο που οργανώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με ομιλητή το Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, τον Δημήτρη τον Κουτσούμπα. Και καλούμε το λαό, καλούμε την νεολαία που ανησυχεί για τις εξελίξεις, που θέλει να εκφράσει την αλληλεγγύη, τη γνήσια αλληλεγγύη του στο λαό της Ουκρανίας, να δώσει μαζικά το δικό του παρόν, το δικό του μαχητικό παρόν. Να βροντοφωνάξουμε όλοι ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο, για να σταματήσει η εμπλοκή της χώρας σε αυτόν, για να μην πληρώσει ο λαός μας τον λογαριασμό του πολέμου, την ακρίβεια και τη μεγαλύτερη ενεργειακή φτώχεια που εξανεμίζουν το εργατικό λαϊκό εισόδημα. Αυτό είναι ένα πραγματικά γνήσιο, πατριωτικό και διεθνιστικό καθήκον. Να μην αφήσει ο λαός να χρησιμοποιηθούν τα ελληνικά εδάφη, υποδομές και μέσα ως στρατιωτικά πολεμικά προγεφυρώματα, με οποιονδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε πρόσχημα. Να ξυλωθούν οι αμερικανονατοικές βάσεις από τη χώρα μας, που έχουν μετατρέψει τα δικά μας εδάφη σε ένα ξέφραγο αμπέλι των δολοφόνων των λαών. Ο αγώνας πρόκειται μάλλον για ένα αγώνα για τις ανάγκες και τα δικαιώματα του λαού μας, στον δρόμο, στην κατεύθυνση για να ξεμπερδέψουμε οριστικά με το σύστημα που γεννά φτώχεια, εκμετάλλευση και πολέμους. Μπαίνω στο νομοσχέδιο. Με αυτό το νομοσχέδιο η κυβέρνηση προχωράει εκτός από την ενσωμάτωση της οδηγίας στην τροποποίηση του πλαισίου λειτουργίας του ΓΕΜΗ και της υπηρεσίας μιας τάσης, με στόχο, όπως λέει, τη βελτίωση εξυπηρέτησης μέσα από την εχθρονοποίηση των διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων και δημοσίευσης πράξεων και στοιχείων στο ΓΕΜΗ. Πρόκειται για ρυθμίσεις που έρχονται ως συνέχεια αντίστοιχων νόμων παλιότερων του 2016 και του 2005. Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση με αυτό το νομοσχέδιο κουνάει το μαντίλι στους επιχειρηματικούς ομίλους γύρω από τη διαμόρφωση ενός κατάλληλου, φιλικού, επενδυτικού κλίματος, ικανοποιεί και γενικές και ειδικές αξιώσεις των επιχειρηματικών ομίλων, εξασφαλίζοντας χρόνο, χρήμα και επιλογές για τους επενδυτικούς καρχαρίες εντός και εκτός Ελλάδας, που αναμένουν τη δημιουργία αυτού του φιλικού επιχειρηματικού κλίματος ασυδοσίας, ώστε να αποκομίσουν και να εξασφαλίσουν σίγουρα υπερκέρδη, και προς αυτή την κατεύθυνση εξυγχρονίζεται αυτό το κράτος, το αστικό επιτελικό. Όλα λοιπόν εντάσσονται σε αυτή την κατεύθυνση, στη θωράκιση δηλαδή του αστικού επιτελικού κράτους. Ένα κράτος στενά προσδεμένο στις απαιτήσεις και του ξένου και του εγχώριου κεφαλαίου, που θα διασφαλίζει την καπιταλιστική ανάπτυξη με απρόσκοπτο τρόπο, την ανταγωνιστικότητα, την επιχειρηματικότητα, τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας των ομίλων. Άλλωστε ήδη έχουν βγει τα μαχαίρια για το ποιοι μονοπωλιακοί όμιλοι θα έχουν τη μερίδα του λέοντος από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο βέβαια θα κληθεί να το πληρώσει ο λαός με νέα μνημόνια. Γι' αυτό και δεν χάνουν την ευκαιρία πολλά κυβερνητικά στελέχη, και όχι μόνο, να λένε συνέχεια ότι δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Γι' αυτό και στο σχέδιο νόμου επανακαθορίζονται ζητήματα που θα διευκολύνουν την κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση, σε μια κατεύθυνση αφού θα την πληρώσει ο λαός, για πιο άγρια φορομπηχτική πολιτική και απέναντι στους μικρούς επιχειρηματίες, αφού τώρα θα εντείνει το φακέλωμα μέσα από το ΓΕΜΗ, καταργώντας κάθε απόρριτο. Απόδειξη, το ηλεκτρονικό μητρό καταγραφής των επιχειρήσεων, το σύστημα διασύνδεσης μητρώων επιχειρήσεων με άλλα αρχεία στα πλαίσια της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων εντός και εκτός Ελλάδας. Αυτή η διαλειτουργικότητα θέτει δημόσιες υπηρεσίες,
ιδιωτικά και επαγγελματικά δεδομένα στη διάθεση των επιχειρηματικών ομίλων, καταργεί, αλλάζει, ανατρέπει δεκάθες ρυθμίσεις προηγούμενων νόμων, ενώ όλες οι διαδικασίες και οι τεχνικές λεπτομέρειες για τη συνεργασία των υπηρεσιών μιας τάσης καθορίζονται και κατά το παρελθόν, αλλά και τώρα με κοινές υπουργικές αποφάσεις. Προβλέπει επίσης τη ρύθμιση των διαδικασιών της προαιρετικής ένταξης σε αυτό το ηλεκτρονικό μητρό όσων ασκούν ελεύθερη επαγγελματική δραστηριότητα και δεν ενεργούν εμπορικές πράξεις. Η ένταξη αυτή αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου να λάβουν κάθε είδους ενωσιακή οικονομική ενίσχυση ή επιχορήγηση μέσω του ΕΣΠΑ, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και από άλλες πηγές. Για τον τομέα ευθύνης του τμήματος, η ρύθμιση αυτή για τους γιατρούς, που αφορά μάλλον επαγγέλματα τέτοια όπως είναι οι γιατροί, όπως είναι οι οδοντίατροι, πολιτικοί μηχανικοί, ψυχολόγους, λογιστές, οικονομολόγους, ηθοποιούς, πάρα πολλά επαγγέλματα που είναι μη εμπορικά, και αποτελεί μια ρύθμιση που θα ενισχύσει την επιχειρηματική δραστηριότητα σε αυτά τα επαγγέλματα, σε αυτούς τους κλάδους και ιδιαίτερα τους μεγαλοεπιχειρηματίες των χώρων αυτών. Συμπληρώνοντας την προπαγάνδα του αποπροσανατολισμού η κυβέρνηση, την ώρα που εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι μικρέμποροι βιοτέχνες βρίσκονται αντιμέτωποι με το φάσμα της ανεργίας και των χρεών εξαιτίας αυτών των πολιτικών, των αντιλαϊκών πολιτικών και των τωρινών και των προηγούμενων, και αυτής της κυβέρνησης και της προηγούμενης του ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρεί να πείσει ότι μια υπηρεσία μιας τάσης, ηλεκτροποιημένες διαδικασίες, θα ωφελήσουν τη μικρή και τη μεσαία επιχείρηση. Στην πράξη όμως, με αυτά τα μέτρα, με αυτές τις τροποποιήσεις διατάξεων, επιλύει προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά βάση μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και όχι τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που λόγω της μονοπόλησης της οικονομίας και της μεγάλης αύξησης των δημοσιονομικών βαρών στις σημερινές συνθήκες της κρίσης βλέπουν τη δραστηριότητά τους να περιορίζεται διαρκώς, να πτωχεύουν, να κλείνουν και να μένουν καταχρεωμένοι. Με βάση όλα τα παραπάνω, το ΚΚΕ καταψηφίζει το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου. Ευχαριστώ πολύ.